καθώς προέρχεται από τους ανθρώπους του τόπου που γεννήθηκα και μεγάλωσα, τόσο εγώ όσο και αείμοι στη γονείς μου, που όπου στη συνέχεια μεγάλωσα τα παιδιά μου και τώρα τα εγγόνια μου. Όταν μετά την αποφύτισή μου από το εξατάξιο γυμνάσιο Χανών και στη συνέχεια από ιδιωτική σχολή λογιστικής, στενογραφίας και αγγλικών, διορίστηκα ως διοικητικός υπάλληλος στο Δήμο Χανών στις 2 Ιανουαρίου 1962. Δεν φανταζόμουν την πληθώρα των εμπειριών και των προκλήσεων που θα αντιμετώπιζα στα 39 χρόνια που ακολούθησαν έως τη συνταξιδότησή μου το 2002. Στα χρόνια αυτά μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και να ασχοληθώ με αντικείμενα που συχνά αποτέλεσαν πρόκληση αλλά και ευκαιρία επιμόρφωσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων μου, όπως για παράδειγμα ήταν η σύνταξη τεχνικών μελετών, καθώς την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μηχανικοί υπάλληλοι στο Δήμο παρά μόνο ένας εργοδηγός. Ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση υπήρξε για μένα το γεγονός ότι καθ' όλα αυτά τα χρόνια η επιλογή μου σε θέσεις ευθύνης ήταν πάντα κατ' εκλογή από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους και αντιδημάρχους με τους οποίους συνεργάστηκα, οι οποίοι μου έδειξαν εμπιστοσύνη, ενθάρρυναν τις πρωτοβουλίες μου και γενικά θεωρώ ότι είχαμε αγαστή συνεργασία κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Αναφέρομαι στους δημάρχους κύριο Ιωάννη Καπετάνιο, Τάσο Νίκα, Ντίνο Βρετό, Αναστάσιο Μουστακάτο, Σωτήρη Ντούρο και Δημήτριο Παπανίκα. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και δημόσια τον Δήμαρχο κύριο Δημήτριο Παπανίκα, επί της θητείας του οποίου συνταξιοδοτήθηκα, καθώς μετά τη συνταξιδότησή μου, μου πρότεινε τη θέση του ειδικού συμβούλου συνεργάτη, την οποία όμως δεν αποδέχτηκα, αλλά τον ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερη τιμή αυτή που μου έκανε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή δημάρχο κύριο Κωστή Δαμάσκο. Ακόμη θα ήθελα να μνημονεύσω εκείνους που δεν είναι πλέον μαζί μας, τους δημάρχους κύριο Νικόλα Λαζαρή, Χρήστο Δέβε, Σωτήρη Σωτηρόπουλο, Αναστάσιο Νίκα, Μιχάλη Βαρελά και τους αναπληρωτές δημάρχους Αναστάσιο Κατσανδρή, Ηλία Κιουρκατιώτη, Στυλιανό Καβαλάρη, Νικόλα Δαμάσκο και Βενιζέλο Προέδρου, τότε Ειρηνοδίκη. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου είχε ενασχόλησή μου με το Δημοτικό Οδείο Αχανών, το οποίο υπήρξα ειδική γραμματέας και συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού στη διενέργεια κατακτηρίων καθώς και πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων. Αρχικά, καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Οδείο ήταν ο κύριος Σαράντης Κασάρας, μετέπειτα ο κύριος Διαμαντής Μαυραγάνης, η κυρία Κέτη Κοχλιού και τέλος ο κύριος Μάνος Καρβέλης, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα. Στο διδακτικό προσωπικό ξεχώρισαν εξαίρετη μουσική και οι σπουδαστές έφτασαν στους 160 ανακαδημαϊκό έτος. Θα ήθελα να αφιερώσω την τιμητική αυτή διάκριση στους αείμνους γονείς μου, Στέφανο Φυτά και Επιστήμη Κουλουριώτη Φυτά, που με εμφύσισαν την αγάπη για τον τόπο μας και να την αφήσω ως παρακαταθήκη στα παιδιά και στα εγγόνια μου, ώστε να συνεχίσουν να νοιάζονται και να συμβάλλουν στην προκοπή του. Και βέβαια, οφείλω να επισημάνω πως όλα όσα έχω μέχρι σήμερα πετύχει, είχα πάντοτε την αμέριστη συμπαράσταση του συζύγου μου, τον οποίο και δημόσια με την ευκαιρία τον ευχαριστώ. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που με ακούσατε και που με τιμήσατε με την παρουσία σας και να σας καλέσω για ακόμη μία φορά να συγχαρούμε και να χειροκροτήσουμε όλη την προσπάθεια των αποφύτων και των σπουδαστών του Οδείου Αχανών που σε πείσμα των καιρών αγωνιούν και κοπιάζουν για την πνευματική και ψυχική καλλιέργειά τους που μπορεί να μην κάνει τα πορτοφόλια τους να γεμίζουν αλλά μας κάνει σίγουρα όλους εμάς να γεμίζουμε από υπερηφάνεια και θαυμασμό για το ταλέντο, το ήθος και τις αξίες τους. Ευχαριστώ πολύ.